άλλη μια σημαντική εξέλιξη που αφορούσε συμβασιούχους παρατασιούχους. Αυτή τη φορά αφορούσε τους φύλακες του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου μέσω του πρωτοδικείου Ερεθύμνου πήραμε μια παράταση για τα τέλη του Γενάρη της επόμενης χρονιάς. Ωστόσο όμως θα πρέπει να δοθεί μια μόνιμη λύση από την κυβέρνηση, να γίνει μια προκήρυξη αυτών των θέσεων, η οποία είναι και πάγιες και διαρκής, και να σταματήσει αυτή η ομοιρία όλων αυτών των χιλιάδων εργαζομένων στη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια προκήρυξη που να μετρήσει ως παράγοντας η προϋπηρεσία, γιατί η εμπειρία αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητη, είτε αφορά τους Δήμους, είτε την Περιφέρεια, είτε το Πανεπιστήμιο, είτε άλλη δημόσια υπηρεσία. Έχουμε αριθμό σε αυτούς τους συμβασιούχους συγκεκριμένους? Μόνο στο Ηράκλειο είναι περίπου στους 20 συγκεκριμένοι. Είναι ένας σημαντικός αριθμός, είναι 20 οικογένειες που αυτή τη στιγμή βλέπουν να διατηρούν την εργασία τους τουλάχιστον μέχρι του χρόνου.